χριστουγεννιάτικο το κλίμα και εγώ έχω φτάσει επιτέλους να πάρω ένα τραγουδιστή στο αυτοκίνητο. Να πάρω επιτέλους ένα τραγουδιστή, το ήθελα τόσο καιρό. Έλα, καλώς τον. Πού είσαι, φίλη μου? Ο Πόλοιπον, εδώ μαζί μου. Ζέστη. Hey, δυστυρία. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι. Σε πολύ δημιουργική φάση. Ναι. Παρόλο που οι γιορτές είναι μέρες οικογενειακές και μέρες που πρέπει να ξεκουράζεσαι, εμείς έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Γίνεται χαμός στο μαγαζί, έτσι. Γίνεται χαμός και στο μαγαζί, αλλά και σε live που κλείνουμε δεξιά και αριστερά, ευθεία και πίσω. Ναι. Και δόξα σε Θεός, είμαστε ευλογημένοι που πάει τόσο καλά αυτό το πράγμα. Δείχνει την αγάπη του ο κόσμος. Και μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ που μπορώ να πω στον Άι Βασίλη για αυτόν τον τόπο. Θα έρθει τώρα και στον Άι Βασίλη. Αρχικά πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Χω. Όχι. Πιστεύω στον Μπομπομπο. Πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Πιστεύω, ναι, πιστεύω. Είναι ένα ωραίο κόνσεπτ και νομίζω ότι πρέπει να πιστεύουμε για διάφορους λόγους. Τι δώρο θες να σου φέρει φέτος? Να μου φέρει την υγεία μου και να είναι καλά όλοι όσοι αγαπώ και όχι μόνο. Εάν ήσουν εσύ ο Άι Βασίλης, ποιο ήταν το πρώτο δώρο που θα έκανες και σε ποιον? Σε ποιον? Στα νηψάκια μου θα έκανα όλο το τζάμπο. Τα ποτέντσι προϊόντα. Ναι. Έχεις γεννηθεί στη Γερμανία? Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το μπο είναι από το χαράλαμπο. Ναι. Έλα. Ενώ το μπε είναι από το χαράλαμπε. Θες να μου πεις λίγο ποιος το σκέφτηκε αυτό και πώς ήρθε αυτό και άλλαξε τόσο? Κοίτα, ο χαράλαμπο, ο Μπάμπης, στα αγγλικά είναι Μπομπ. Ναι. Δηλαδή και ο Bob Marley μάλλον 10 Φεβρουαρίου πρέπει να γιορτάζει. Το λένε Μπάμπι. Το Μπάμπι το Marley. Το Μπάμπι το Marley. Για να μην πω το Μπάμπι το χάσει και πρέπει να το κόψει το μοντάζ. Θα τα αφήσω. Λοιπόν. Ναι, το Bob είναι. Ο Bob είναι ουσιαστικά το αγγλικό. Ναι. Και είχαν ένα επιχειρηματία το 96 με 99 που δούλευα μαζί με τον Νίκο Βουλιώτη στο Φολί στην Αλεξάνδρα. Και αυτός, επειδή πήγαινε όταν συνέχεια στις Βραζιλίες, είχε όλο έτσι λατινικά ονόματα και είχε ζητά στο μυαλό πιο έτσι βραζιλιάνο, λατινό τέτοιος. Και άρχισε και μου φώναζε Μπο από μόνος του. Μπο, έλα εκεί σου είναι από το Μπο, λέω, πλάκα, έχει, ναι. Και μετά βγήκανε τα τζάμπο, βγήκανε τα... όλα τα... Από σένα το παίρνει το τζάμπο. Μα τι είσαι τώρα. Δηλαδή τώρα, έτσι κάτι πράγματα. Μπο, κόνσεπτ και πολλά. Άπειρα τώρα, ας πού να αρχίσω. Ναι, ναι, ναι. Σε κοπιάρουν, έτσι. Τι να σου πω, ακόμα και στο καλαμπόκι έχει το πράγμα. Παντού υπάρχει. Θες να μου πεις και άλλες λέξεις που είναι μέσα το μπο? Όχι, δεν έχουμε τόση ώρα, πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή. Αλκοόλ πίνεις το βράδυ? Αλκοόλ δεν πίνω, όχι. Ποτέ δεν έπινε αλκοόλ. Ποτέ δεν έπινα πολύ μάλλον και τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν πίνω και καθόλου γιατί. Ξέρεις τι γίνεται, δεν... Ούτε στη δουλειά δηλαδή, ενώ δεν σου... Όχι. Δεν σου λείπει. Αυτό που βλέπω κάποιους που λένε ότι πρέπει να πιω, αλλιώς πως θα βγάλω τη νύχτα και πως... Δεν καταλαβαίνω. Κι όμως ξέρω ότι είναι ΑΕΚ. Εσύ τι ομάδα είσαι? Είμαι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και δεν είσαι... σου πάω κουβέντα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω αν είσαι έτσι πολύ ΠΑΟΚ. Πολύ. Είσαι πολύ ΠΑΟΚ. Δεν έχει πει με λίγη. Κάτι άλλο που ακούμε ΠΑΟΚ στην μπάλα. Αυτό λέω. Και Ηρακλής στο μπάσκετ και στο βόλεϊ Άρης και. Ημιτασιόν τέλος πάντων, να είσαι γνήσιος ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να μην ξέρω πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν πολύ ασχολούμαι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά είναι η ιδεολογία. Έτσι έχω μεγαλώσει, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι ΠΑΟΚ τέλος. Μάλιστα, τέλος. Τέλος. Ξέρεις τι θέλω από τότε που ξεκίνησα τα road stories αυτές εδώ πέρα τις εκπομπούλες? Ξέρεις τι θέλω? Να έχω δίπλα μου, να είχα μάλλον και τώρα έχω τραγουδιστή, ρε εσύ δηλαδή. Θέλω να τραγουδήσουμε λίγο. Χριστούγεννα έχουμε. Να πούμε τα κάλαντα. Αλλά πρόσεξε. Ωραίο, δεν έχει ραδιόφωνο. Πρόσεξε πώς θα πούμε τα κάλαντα. Πώς? Θα πούμε τα κάλαντα με beatbox. Εγώ θα κάνω beatbox ή θα τραγουδάς? Όχι, έχω φέρει beatbox. Εσύ θα τραγουδάς. Να πάρω ένα ταξί. Άφησε με να τραγουδήσω για τα Χριστούγεννα. Είναι για τα παιδιά πολύ ωραία αυτά, που χαίρονται πάρα πολύ καλά. Δεν έχω πάρα πολλά λόγια να πω. Είμαι μπο και ραπάρω εδώ μες στον δρόμο. Δεν το κάνω συνήθως. Τι να κάνω για σένα, τι να κάνω για πες. Χρόνια πολλά πάλι ξανά και τα Χριστούγεννα αυτά. Με ομπό, άρια. Τι να σου πω, άντε γεια.
Πρέπει να κατεμπνεύσεις. Τι αυτοκίνητο θα θέλεις να σου φέρει δώρο, ε, Βασίλης? Ένα X5 πάλι. Αλλά χωρίς τέλη κυκλοφορίας, πετρέλαιο. Ναι. Α, να γεμίζει αυτόματα μόνο του, να μην τελειώνει ποτέ βασικά το καύσιμο, έτσι. Να είναι πετρέλαιο όμως, ό,τι και να είναι. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω το να είναι το μη 5 και να είναι πολύ μεγάλο αυτό, να είναι το 4,8. Εντάξει. Απλά πραγματάκια, έτσι, ναι. Καθημερινά ζητά. Ναι. Είσαι απλός άνθρωπος πάνω από πολύ απλός, ναι. Πάνω από όλα. Με special απαιτήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Όχι, συνέχισε το λιμό, άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο νωρίς για τέτοια τραγούδια. Τίποτα να μην αλλάξει. Τίποτα να μην αλλάξει. Ε, τίποτα. Τίποτα να μην αλλάξει. Αν όλα αλλάξουν. Τίποτα να μην αλλάξει. Κοίτα, κόπη μας ερωτά αυτή την ερώτηση. Είσαι εδώ, λέει, και είμαι εντάξει. Είναι εδώ. Ποιος? Έλα. Για το τραγούδι μιλάς. Έλα. Σταμάτα. Δεν θα μου αποκαλύψει τίποτα. Δεν αποκαλύπτω προσωπικές. Έχει γίνει ένας χαμούλης με αυτό το τραγούδι. Ναι, πάει πολύ καλά. Θες να μας το πεις λίγο? Όχι. Άντε, πάμε. Πάμε να τραγουδήσουμε λίγο σήμερα. Δηλαδή, σου λέω τόσο καιρό περιμένω να έχω τραγουδιστεί μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, και βρήκες εμένα. Και βρει. Θα πάρω το παιδί να τηλέφωνο. Ο χριστουγεννιάτικος μου κιόλας τραγουδιστής. Όταν τα λόγια πλέον τίποτα δεν έχουν να πούν, μιλάει η σιωπή και οι κραυγές σιωπούν. Διώξε τα βέρητα που σε περιτυλίγουν. Αυτά που μόνο παίρνουν και τίποτα πίσω δεν δίνουν. Μη σε τρομάζει η αλήθεια. Μια διαδρομή μέσα σε τόσα παραμύθια. Θα με ειλικρινής και αυτό πολλές φορές κοστίζει. Κάνω λογαριασμό να δω αν αξίζει. Στην καρδιά τα παθή, ματωμένο καθή. Είναι κάθε λέξη, δεν καταλαβαίνεις που να εξηγώ. Κι όταν σ' αντικρίζω, γεφυρές μαστίζω. Πώς τα καταφέρνεις πάντα να με κάνεις να σε συγχωρώ. Κάσαμε λίγο να έρθεις. Αλλιά. Τίποτα να μην αλλάξει. Έχω πάντα ήθελα να έχω μια οδηγό τραγουδίστρια, οπότε ξεκίνα. Θέλεις να αυτό το βράδυ τραγουδήσουμε μαζί? Μπορεί να το θέλει, ο κόσμος το θέλει. Πες μου λίγο, το έχουν ξανακάνει αυτό, συνέντευξη μέσα αυτό και να τραγουδάς κιόλας? Όχι, είναι ένα συναρπαστικό. Δεν έχεις έτσι εκστασιαστεί? Πάρα πολύ. Δεν τέλειο. Μην βλέπεις που δεν το δείχνω, το παίζω ο Κοκκινάκης. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ξένος καλλιτέχνης? Ο Βέρτης. Και από Έλληνες? Ο Τούπακ. Μιλάς φαντάζομαι γερμανικά. Natürlich. Θες να μου ραπάρεις λίγο στα γερμανικά? Es geht nicht. Αυτό, κάντο λίγο ράπτο, δεν ξέρω το αντίθετο. Es geht nicht, ich kann das nicht machen. Ναι, άμα στο πω πιο δυνατό το καταλάβεις δηλαδή. Ja, das geht nicht, das können wir nicht machen. Τώρα τι είπα? Το ίδιο δυνατά. Και στα ελληνικά σημαίνει? Δεν γίνεται, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Βοήθεια του κοινού λοιπόν. Τώρα παίρνεις ξαδερφή. Ναι. Ναι, ξαδερφή μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Λοιπόν, άκου, θέλω τώρα από σένα. Επειδή θα σε βγάλω σε μια εκπομπή, θέλω από σένα να κάνεις το εξής. Να μου μεταφράσεις όσο πιο ραπαριστά μπορείς το τίποτα να μην αλλάξει στα γερμανικά, έτσι. Τίποτα να μην αλλάξει. Είσαι εδώ και είμαι εντάξει. Αυτό θέλω να πεις. Super, danke. Danke, Schatz. Ja, klar. Nein, 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 nein. Wir haben das. Alles gut. Danke. Ciao, ciao. Για πες το κιόλας τώρα. Ασλαμ. Γερμανικά του ζήτησα, μου τα λέει σε σαϊχίλι, ξέρω. Μου τα λέει κινέζικα, γιώ. Να ξέρεις, δεν ήταν τυχαίο που σε έφερα από εδώ. Ήταν σκόπιμο το ότι χάθηκες όλη την Αθήνα για να σε περάσω έξω από το κλαμπ 22, δεν ήταν τυχαίο. Το ξέρω ότι δεν ξέρεις που είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Δεν ήταν τυχαίο όμως, να ξέρεις. Και το ότι προσανατολίζεσαι με αφήσεις την νυχτερινών μαγαζιών και αυτό λίγο να το κοιτάξεις μεταξύ μας. Που λέει, πού θα βρεθούμε? Πού είναι το κλαμπ 22? Όπως γνωρίζεις, το βίντεο αυτό θα βγει σε μία μέρα. Με έχεις βάλει να δουλεύω ασταμάτητα, έτσι, γιατί θα δουλέψω χριστουγεννιάτικα για να βγει αυτό. Μ' αρέσουν πολύ να δουλεύουν για μένα. Θέλω λοιπόν να ευχηθείς στον κόσμο που μας παρακολουθεί και είναι αρκετός που παρακολουθείς DNA μία πολύ γλυκιά ευχή για τα Χριστούγεννα. Θέλω να έχουν όλη την υγεία τους, να βρουν την αληθινή αγάπη,
να κάνουν σωστές επιλογές στη ζωή, στη ζωή τους. Όλα αυτά τα θέσεις για το 2018 γενικά. Γενικά. Γεια σου. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Σίγουρο. Όχι. Εντάξει, είσαι ελεύθερος. Δεν τα πηγείς.